Έλα το καλύτερο μπάνιο, λέμε, η καλύτερη λίμνη. Ναι, καθίστε κυρία μου, καθίστε. Τσάπλα, ξάπλασε, ξάπλα. Και να ο Τζέι σα σήμερα. Ωραία την κούφα. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά τα όμορφα, τα παιδιά τα ατρόμητα, τα παιδιά που βλέπουν χώρο ταινία και γουρλώνουν το μάτι τους. Ο μήνας, όπως θα έχετε καταλάβει, είναι αφιερωμένος στο χώρο ζάντρ λόγω Halloween, οπότε σβήστε τα φώτα και ανάψτε τα κεράκια για να μπείτε στο mood. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και 13, οπότε η επιλογή της ταινίας ήταν μονόδρομος. Γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το requel της σειράς ταινιών Παρασκευή και 13 που κυκλοφόρησε το 2009. Μία ταινία που δημιούργησε τον όρο requel χωρίς να το ξέρει. Και από τότε το έχουν πάρει όλοι και το έχουν ξεπατώσει το θέμα. Λοιπόν, ρίχνω τίτλους και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σου εξηγήσω τι είναι το requel. Έτοιμοι! Φύγαμε! Requel, κυρίες και κύριοι. Με τον όρο requel χαρακτηρίζεται μια ταινία που επανεξετάζει το θέμα της original πρώτης ταινίας, αλλά δεν αποτελεί ούτε remake, αλλά ούτε συνέχεια της πλοκής. Τι έγινε, τι λες, τι νόημα έχει τότε να βγάλουν κάτι τέτοιο? Μα δεν το ακούς, φίλε μου, δεν ακούς τον ήχο που φέρνει το αεράκι που φυσά. Λεφτά. Η απάντηση σε όλα σήμερα. Λοιπόν, άντε να προχωρήσουμε να δούμε και κανένα σωστό χώρο να πούμε. Άντε επιτέλους. Άκυρο. You're the last one. I've killed all the others. Όχι ρε παιδιά, όχι, γιατί τώρα που το θυμήσατε αυτό. Καλά δεν είχα ξεχάσει την χειρότερη μάχη που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου. Μιλάω για την τελική μάχη από την ταινία του 1980 που είναι πιο ψεύτικη και αποχαστούκια σε αγώνα του WWE. Όπου οι τύποι εδώ παιδιά τι έχουν κάνει? Για να τους εξυπηρετήσει στο exposition έχουν αλλάξει εντελώς την τελική αυτή σκηνή. Αυτό θα πει σεβασμός, ρε. You should have been watching him every minute. Long story short, η κοπελιά εδώ που βλέπουμε ονομάζεται Αμάντα, σκοτώνει τη μάνα του Jason, η οποία τον είχε πάρει κλαρίνο επειδή παλιά ο γιος της πέθανε από πνιγμό γιατί δεν τον πρόσεχαν, λέει, κάτι ομαδάρχες στην κατασκήνωση, και λέει θα σκοτώνω όποιον άλλο ομαδάρχη έρχεται. Δεν κατάλαβα που είναι το παράλογο. Παρ' όλα αυτά η Αμάντα καταφέρνει και της παίρνει το κεφάλι και εκεί που όλοι νόμιζαν πως τέλειωσαν, παιδιά, They must be punished, Jason. Kill for mother. Ήρθε η εταιρεία παραγωγής, παιδιά, και λέει, ρε παιδιά, εδώ έχεις τίκαμε στο τάλιρο. Για κάντε κάτι να συνεχίσει το πράγμα. Αλλά για να μην τα λέω όλα εγώ, θα μας δώσει την εξήγηση τη συνέχεια στο νέο μας παρεάκι που έχει πάει να κατασκηνώσει στην Crystal Lake. Φοβερή επιλογή, παιδιά, μπράβο σας. Her son, Jason, he came back. He watched his mom being beheaded. Ο Jason επέστρεψε, κυρίες και κύριοι. Το περίμενε κανένας? Και μάλιστα, όχι απλά επέστρεψε, είδε και τη σκηνή με τη μάνα του να αποκεφαλίζεται live. Έτσι, γιατί μπορεί, τι θέλετε τώρα, καλύτερη εξήγηση, καλά είναι γι' αυτό. Αν και, δεν νομίζω να θέλει και κανένας καλύτερη εξήγηση, διότι από τα έσοδα που έχουν αυτές οι ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, άλλο μήνυμα παίρνω. Ταινίες, παιδιά, που ανήκουν σε ένα franchise που στα 80's ήταν χειρότερο και από gaming YouTube κανάλι που βγάζει κάθε μέρα βίντεο. Σχεδόν κάθε χρόνο έβγαινε και νέα ταινία. Συγκεκριμένα βγήκε η πρώτη ταινία το 80, μετά βγήκε το 81, μετά το 82, μετά το 84, έκανε ένα διάλειμμα ένα χρονάκι γιατί κουράστηκαν, μετά το 85, το 86, το 88, το 89. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το 93 με τίτλο «Ο Jason πάει στην κόλαση». Για να μην αναφέρω τώρα την υπερτενιάρα του 2001 με τίτλο Jason X, κυρίες και κύριοι, όπου ο Jason Voorhees σκοτώνει κόσμο στο διάστημα. Ρε πώς σκορυδέψατε έτσι όλα αυτά τα χρόνια? Μιλάμε, έχετε πάει σε άλλο επίπεδο το πράγμα. Οι τύποι πίσω από αυτό το franchise, παιδιά, θα μπορούσαν να πουλήσουν μέχρι και άμμο στη Σαχάρα, νερό στον Ατλαντικό, DSLR σε TikToker, μιλάμε για άλλο επίπεδο. Στο θέμα μας όμως, λοιπόν, που είχαμε μείνει. Ναι, στο Jason που επέστρεψε. The story could have happened anywhere, dude. It's that's how they get little kids to shit themselves. Ναι. Το παρεάκι μας λοιπόν από εδώ πέρα αποτελείται από τον Μούφα Seth Rogen, από τον πράσινο Power Ranger, το υποκατάστατο της Megan Fox, τον Daniel San και την τύπισσα που στο τέλος πάντα τη λιτώνει. Τι νοείς που το κατάλαβα? Για δες αυτό. I don't think I'm gonna stay the whole time. I don't feel right being here, so far away from my mom.
Έχει άρρωστη μάνα πίσω, παιδιά. Μιλάμε, όχι απλά θα γλιτώσει, έχει πάρει απευθείας εισιτήριο για το τέλος της ταινίας. Μη σας πω και για κάνα δύο ταινίες ακόμη. Come on, have sex with your boyfriend. Τι, σεξ, κοντά τα χέρια σου, Βρυγερατά. Το κορίτσι έχει εισιτήριο για το τέλος, ρε. Πας να το πάρεις στο λαιμό σου. Άκου και σεξ. Η απαγορευμένη λέξη για τον Τζέσον, παιδιά. Μόλις ακούει τη λέξη σεξ. Να το! Όχι, ρε Τζέσον, ακούω, όχι, εντάξει, ηρέμησε. Για πλάκα, το είπα έτσι για να ξεκινήσουμε για να καταλάβετε τι εννοώ η άλλη, ρε παιδί μου, συγγνώμη. Έλα, ρε Τζέσον, είπαμε συγγνώμη, ηρέμησε, παιδί. Εντάξει, ρε παιδιά, του τρώει και ο κόλο του. Τι να κάνει και ο Τζέσον, άνθρωπο είναι. Άνθρωπο είναι. Κανεί δεν ξέρει. Let's check it out. No. Where's your sense of adventure? Α, και μπαίνουν μέσα σε μια παλιά καλύβα, έτσι, χωρίς να ξέρουν σε ποιον ανήκει, τι υπήρχε εκεί πέρα, αν είναι επικίνδυνα ή όχι. Hey, it looks like you. No, it doesn't. It does. It's cool, you should keep it. Και σου φρώνουν και πράγματα μάλιστα. Ε, ρε παιδιά, πόσα να κάνω κι εγώ, πόσα να κάνω για να τους γλιτώσω, πείτε μου πόσα. Ένας απλός παρουσιαστής είμαι. Κρατήστε πάντως αυτό με το μενταγιόν και τις φωτογραφίες, έχει σημασία. It's a little kid's room. Wasn't Jason the name from Wade's story? Φαντάζεστε τον Jason έτσι γομάρι που είναι να κοιμάται σε αυτό το κρεβατάκι σε εμβριακή στάση. Αυτό μωρέ. I wanna go. Hmm? Like right now. Α, γιατί θέλετε να φύγετε, πού θέλετε να πάτε, να κάνετε σεξ? Όχι, όχι, Jason, συγγνώμη, ξεχάστηκα, όχι μωρέ, ξεχάστηκα. Ρε Jason, έλα μωρέ, κακή αρχή κάναμε, ούτε μια κουβέντα δεν σκόνει ρε παιδιά. Εάσε τουλάχιστον ζωντανή την τύπησα με την άρρωστη μάνα ρε Τζέισον, δηλαδή μη γνωριζήσεις τον κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, κουτουλουπού, κουτουλουπού, τα λέμε εμείς. Όχι βρε, χαβαλέ σας κάνω, μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Κάτι το οποίο το βρίσκω ιδεάρα. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα να κάνω αυτήν την ταινία επεισόδιο και όχι αυτήν του 1980. Γιατί η ταινία εδώ πέρα τι κάνει ουσιαστικά. Παίρνει ένα κλισέ και το ανατρέπει στα πρώτα της 20 λεπτά. Σκοτώνει ολόκληρη την παρέα που σου σετάρει. Οπότε και δράση σου έχει χαρίσει και δολοφονίες και αίμα, αλλά επίσης έχει δώσει και μια δυνατή κλωτσιά για την συνέχεια του σενάριου της. Hey, Lawrence, how about a little help? Και κάπως έτσι περνάμε στο νέο παρεάκι της ταινίας ή αλλιώς τα νέα πρόβατα προσφαγή. Γιατί παιδιά τώρα μιλάμε για φάτσες μία προς μία, έτσι. Δείτε, το μέτωπό τους γράφει ρε παιδί μου, θα με σφάξουν σε λίγο, δείτε. Dude, that's not a good look for you, man. You're gonna ask the one black guy to pump the gas for you? Και εδώ πέρα βλέπουμε το νούμερο ένα υποψήφιο και θα ξέρετε ήδη για ποιον λέω εάν έχετε παρακολουθήσει έστω μία horror ταινία στη ζωή σας. I'm looking for my sister. She's gone missing about a month and a half ago. Ε, ναι! Ναι, ρε παιδιά, ναι! Το έχουμε ξαναπεί! Το βασικό συστατικό για μία καλή horror movie. Το παλικάρι το ψηλό, ομορφωνιάς! Που στην περίπτωση αυτή είναι ότι πας από το Supernatural. Που για κάποιο λόγο θεωρώ ότι με αυτό το μαλλί Πασχάλης από τα 60's είναι ωραίος και το κρατάει αληθινό μέχρι και σήμερα. Βέβαια, ποιος είμαι εγώ για να μιλήσω για μαλλιά, αλλά κατάλαβα τι εννοώ. Are you gonna buy something? I mean, you've been up here for quite a while yapping, so... Βούλωσε το μωρή νεράιδα, αν είναι δυνατό ρε παιδιά. Δεν είμαι γενικά υπέρ της βίας, αντιθέτως, αλλά κάτι τέτοιοι τύποι με αυτή την έπαρση, μια φάπα τι θέλουν αυτά ίσα τους. Τι θέλουν! Guess I'm an asshole. You okay, bro? Everything good? Να το, τα βλέπετε. Ενώ άμα είχε φύγει λίγο το σαγόνι δεξιά, τώρα δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Sir, thank you very much anyways. I'm sorry. Thank you. Α, η Caitlin ρε, από τη σειρά Flash. Ρε κοπελάρα μου εσύ, μια τόσο ωραία και ευγενική κοπέλα, τι δουλειά έχεις με αυτό το χλεχλέ. Πω, παιδιά, δεν φοράει κράνος ο τύπος. Τα πάρουν όλα τώρα. Άδεια, δίπλωμα, μηχανή, αδελφή. Α, όχι, στο τελευταίο τον πρόλαβαν άλλοι. Welcome back, Clay. Πώς τον λένε? Clay! Και γαμώ τα ονόματα για horror movie, έτσι! Δεν έχετε παράπονο! I put two tenured veterans on that case. Τι λένε, παιδάκι μου, μπράβο! Όχι ένας, παιδιά, αλλά δύο βετεράνοι ανέλαβαν την υπόθεση. You know how many thousands of people disappear every year? But there's no evidence that anything happened to Whitney Miller or any of those other kids in Crystal Lake. Ωπα, παιδιά, καθίστε λίγο, περιμένετε. Δύο βετεράνοι detective ανέλαβαν την υπόθεση με τις δολοφονίες στη λίμνη Crystal. Και δεν βρήκαν τίποτα απολύτως υποπτό. Όχι, γιατί λίγο πριν δύο παιδαρέλια που ήθελαν απλά να φασωθούν βρήκαν την παράγκα του Jason χωρίς καν να ψάξουν. Δηλαδή, εντάξει, να χεστούμε ήρθαμε, δεν είμαστε χαζοί. Να χεστούμε, αλλά με λόγο, όχι ρούκου. No car, no witnesses, nothing. Τέλος πάντων, έλα, κόψε τώρα μια κλίση του Πασχάλη να τελειώνουμε, έλα. Our mother just died of cancer, did I tell you that?
No, sir. Well, she did. Ου, παιδιά! Έπαιξε γερό χαρτί ο Πασχάλης. Η Έλληνα συνέρη τη διάλογο. Έτσι δεν κάνουμε όλοι, ρε παιδιά, στους αστυνομικούς όταν πάνε να μας κόψουν κλίση. Πάω τη μάνα μου στο νοσοκομείο, ή πάω να δω τη μάνα μου που είναι στο νοσοκομείο, ή η γυναίκα μου είναι έγκυος, γι' αυτό έτρεχα. Και η γυναίκα του εντωμεταξύ είναι μέσα στο αμάξι με την κοιλιά πλάκα, έτσι. Δεν έχει ούτε ίχνος κοιλιάς. Για να δούμε όμως, εδώ απετύχει. You might want to try looking someplace else. That's what the other families are doing. Να το ρε παιδιά, να το ορίστε, σας είπα, το κλάμα δουλεύει, λειτουργεί. Όχι πάντα βέβαια, αλλά εντάξει, δεν το λένε και τυχαία, κλαίει. Oh my god. Yep. Alright guys, we have two bedrooms upstairs. We've got one down. Το παρεάκι μας λοιπόν φτάνει στο σαλέ του Χλεχλε. Όσο ο Κλέι πηγαίνει να ρωτήσει τους ντόπιους εκεί πέρα για την αδελφή του. My sister, she's gone missing. Jane missing, she's dead. Σιγά μωρή πέρκα, σιγά. Θα πάθει κανένα κεφαλικό όμορφο νιός και θα μας καλάς για την ταινία, όχι τίποτα άλλο. Σαν κοράφα. Εντάξει, ό,τι πεις, λουλούδι μου, συστολίδι μου, ζαργάνα μου, ό,τι πεις. Ρε Πασχάλη, φύγε από εκεί, μην ενοχλείς την κυρία. Συγγνώμη, κυρία μου, συγγνώμη, ήταν ένα στιγμίο λάθος. Ποιο πάτωμα μπορείς φουγκαρίστρα, πώς κοροϊδεύεις, ρε. Σε πιανού το σπίτι πήγαμε, στο Σπύρο Σούλη. Άσχετα τώρα, αλλά μια και είπα Σπύρο Σούλη. Τι να κάνει σήμερα ο Σπύρος, πραγματικά έχω πορεία. Ένα συμπαθητικό, όχι τίποτα άλλο. Do you wanna, go for a hike, get some exercise? That'd be nice, but I can't exactly leave them here alone. What? Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχουν κοπέλες που μπορεί να δέχονται το όχι. Υπάρχουν τώρα άλλες κοπέλες που δεν δέχονται το όχι, αλλά το συζητάνε το θέμα. Υπάρχουν άλλες που δεν το δέχονται με τίποτα, αλλά εντάξει, δεν θα σου χαλάσω και τον κόσμο, ρε παιδί μου. Και υπάρχει και η Τζίνα, παιδιά, που. Μπορείς να το πεις ότι το παίρνει λίγο κατάκαρδα. What are you talking about? Ή αρκετά. Very charming, very charming. Come on. Ναι, αυτό. Και να ήταν μόνο ότι φεύγει, παιδιά, καλά θα ήταν. Περιμένετε λίγο και θα καταλάβετε τι λέω. Για την ώρα, ο Κλέι συνεχίζει τις επικοδομητικές συζητήσεις με τους κατοίκους της Κρυσταλλολίμνης. Είδες σε μετομεταφράσεις, ακούγεται λες και διαδραματίζεται στην Εύη η ταινία. Excuse me. Hey! Jesus. Κρατήστε τη μηχανικοποίηση ξύλου, θα μας χρειαστεί στο τέλος. I'm looking for this girl. Have you seen her? I wish I had, man. I ain't seen her though. Ε? Τι λες βρε ανώμαλε στον άνθρωπο, πας καλά. Ρε εσύ, δυο μέτρα παλικάρι είσαι, βρίσκε τον μία να μάθει να μιλάει το χλεχλέ. Thanks. Α, ναι. Παιδιά, ξέχασε ότι το παλικάρι είναι της σχολής καλοτεχνών, δε μαλώνει. Take care. You too. Συνέχισε εσύ, αγόρι μου, την αναζήτησή σου. Συνέχισε, πάμε δυνατά, δεν πειράζει. Hi, I'm sorry to bother you, but I'm looking for my sister. Α, ναι, ωραία. Δε μας λέω καλά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί υπάρχει μια μηχανία στο χώρο, τι γίνεται, τι παίζει. Do you wanna come in for a second, grab a drink? Τι? Τι λες, μωρή, τρελάθηκες! Λίγο πριν δεν πήγε να παίξει μάπες με τον κόμενό σου αυτός. Τώρα τον καλείς κιόλας μέσα στο δικό του το σπίτι και από το. Πήγαινε το και στο κρεβάτι πάνω και ξαπλώστε παρέα. Yeah, I don't think your boyfriend would like that too much. Ε, ναι, αυτό ακριβώς. Μπράβο, ρε Κλέι. Αρχίζω να το συμπαθώ, ε. Don't worry about it. He'll be fine. Ποιο δεν θα πειράξει, μωρή τη τίκα. Εγκεφαλικό έπαθες. Εδώ ο κόμενός σου δεν θέλει καν να είναι στο σπίτι του οι ίδιοι του οι φίλοι που τους έχει καλέσει αυτός. Θα θέλει τον Κλέι. Crazy. Some drunken hoodlums. Ορίστε, ο ίδιος το έλεγε λίγο πριν. Hey, Trent, you remember... Clay. Όχι, ακόμη δεν Κλέι, αλλά μας συνεχίσετε έτσι, το κλάμα είναι σίγουρο. Of course I remember Clay. Why is he in my house? Πολύ καλή ερώτηση, φίλε μου, Trent. Μπράβο, μπράβο. Το ίδιο να ρωτιόμαστε όλοι με εσένα. Κοίταξε να δεις τώρα που αυτός θέλω να τον αντιπαθήσω και δεν μ' αφήνει ταινία. Look, if you're hungry, we... Okay. What? Ρε παιδιά, τι κάνει αυτή εδώ παστρελά, δεν τελώς. Δηλαδή, κάνε τη βλακία να φέρει μέσα έναν άγνωστο τύπο που λίγο πριν είχε πάει να γίνει μανούρα με το δικό της και τώρα ενώ βλέπει ότι το πειράζει, τον καλεί και για φαΐ. Ε, τη χωρίζεις, επειδή το δεν τη χωρίζεις, πείτε μου. Obviously, she's just trying to be nice, but you can't stay here. No offense, but this is a private party. Ορίστε ρε παιδιά, πολύ σωστό μιλάει ο αχώνευτος. Και τον λέω αχώνευτο και δεν το εννοώ να ξέρετε, έχω αρχίσει και το συμπαθώ. I would probably leave soon before I get pissed off and... Yeah. Yeah. What happens then? Α, ένα, τώρα το χάλεσες. Πάνω που πήγα να πω κάτι καλό, έχασε το δίκιο σου. Όχι τίποτα άλλο, θα κάνατε και τρελό δίδυμο στο Supernatural. Έχασε την ευκαιρία σου, να ξέρεις. Jenna, come on, where are you going? Πού πάει, φίλε μου, Trent! Δεν πιστεύεις που πάει! Well, I haven't been to the other side of the lake yet, so I was probably gonna go check that out, you know? Do you want some company? I'd love some company. Άλλου τρως, άλλου πίνεις, άλλου πας και τα δίνεις. Oh, daddy have a little lick. Like that, bitch?
Κάποιος θα του πει του παλικαριού ότι έχει ανακαλυφθεί το ίντερνετ, έτσι. Όχι ότι θα έχει και τρελή διαφορά, δηλαδή. Αντί να γλύφει χαρτί, θα γλύφει οθόνη. Αλλά είναι μια βελτίωση, όπως και να το κάνεις. What the fuck was that? Gina. Α, ναι ρε παιδιά, η Gina ήταν και τρομάξατε. It's just you, baby. It's been a long time, Gina. You remember that special night we had? Που είχε ντυθεί Ken. Remember when you took my virginity? Όπα, όπα, όπα ρε μπρο, σβήσε λίγο. Πολλά μοιράστηκες μαζί μας, όπα. You're sexy. Α, εντάξει, εδώ έχει δίκιο, παιδιά. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η κοπέλα είναι κούκλα. What the fuck? Πετάγεται όμως από πίσω ο δεύτερος ανώμαλος της ταινίας μας, ο Jason, και του λέει: Τι κάνεις εκεί, ρε? Κάτω τα χέρια από την κοπέλα μου. Στο διάλογο να πούμε, μια γυναίκα βρήκαμε που να μην ουρλιάζει και να μας τη φας. Δύο ωραίες ιδεούλες έχουμε εδώ πέρα, παιδιά. Η πρώτη ωραία ιδέα είναι η ανέβρεση της μάσκας, ο τρόπος που τη βρήκε δηλαδή, αλλά και η παρουσίαση της τελικής μορφής του κακού μας μέσω ενός σπασμένου καθρέφτη, το οποίο υποσυνείδητα σου περνάει και το μήνυμα πως ο χαρακτήρας μας είναι σπασμένος ψυχικά. Δεν έχει τα λογικά του. Σας το ξαναλέω, αυτή η ταινία έχει η ίδια αδικήση στον εαυτό της. Θα μπορούσε να ήταν πολύ ανώτερη εάν ο σεναριογράφος δεν πέταγε χαρταετό αναδιαστήματα. Να δείτε. Excuse me. What is that? It's a GPS. Ιδού, κυρίες και κύριοι, ιδού, η υπόθεση που την έχουν αναλάβει οι βετεράνοι detective και έχουν ψάξει τα πάντα. Η υπόθεση που, όπως μάθαμε πιο πριν, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι κάτι πάει στραβά με την Crystal Lake. Σε αυτήν λοιπόν την υπόθεση, κανένας, παιδιά, δεν βρήκε το GPS του νέρντουλα που εξαφανίστηκε στο σημείο αυτό δύο εβδομάδες πριν. Και το βρήκε ένας teenager, ο Clay, στην τύχη, απλά περπατώντας. Είδατε που σας λέω, ή πετούσε χαρταετό σεναριογράφος ή γινόταν αυτό. Ξεκινάει με μία παρέα 5 ατόμων. Οι δύο από αυτούς έχουν φυτέψει φούντα στο δάσος. Και όταν... Τι έγινε? Κούφτα αυτό το πράγμα, τσίκι τσίκι συνέχεια, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Καλά ρε παιδάκι μου, σταματάω. Πω, πολύ περίεργος έχεις γίνει, ε. Προσπαθώ να γράψω ένα σενάριο για μια ταινία εκατομμυρίων, δηλαδή, σεβάσου λίγο. Εντάξει, εντάξει, σταματάω. Άντε να δω. Τι είναι αυτό πάλι? Το τυχερό μου κομπολόι. Τώρα θα παίξει με το τυχερό σκομπολόι. Αφού δεν με αφήνει να φάω πολλά και κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Δεν είναι καλή ευκαιρία, θα με πάρω ύπνο. Να σε πάρει, ρε Αντρέα. Άμα είναι να ησυχάσουμε λίγο, να σε πάρει. Καλά, σταματάω. Ότι. Τι κάνει τώρα, μωρέ! Έφανα τη γαρίσκο γαβράκι. Κακό είναι γι' αυτό. Εσύ, Αντρέα, επίτηδες το κάνει. Τι κάνω επίτηδες? Δύο ώρα έχει πάει, μέχρι κόψει λόρδο. Φάκανα τόσο μα κόψει πείνα, δηλαδή θέλω λίγο ησυχία σου, λέω, σε παρακαλώ. Καλά, καλά, έχω βαθεί εδώ μέσα. Εγώ να δεις πως βαρέθηκα. Τέλος πάντων. Ποκούς. Α, ρε Αντρέα, τι κάνεις τώρα! Έλα, μας έχει φάει βράμα τώρα, τελείωνε. Δεν θέλω να γράψω, ρε Αντρέα. Σήκω στα πουδια, τελειώνουμε τώρα. Σήκω. Τι να σκοπεί. Σήκω. Γιατί? Να κάνω λίγο πάνω. Έλα. Εντάξει, τώρα τελείωσε. Ναι, τέλος, δεν κάνω κάτι άλλο. Πού ήμουν τώρα, τι έγραφα? Βρε Αντρέα. Τι έκανα πάλι, μωρούτε να δείξουμε, δεν μπορούμε. Δείξε, κλάσε, χέσε κιόλας, δεν με νοιάζει καθόλου. Βαρέθηκα πια, πάω να φύγω. Κάτσε, πού πας, τι θα κάνεις τώρα? Τι που πω ρε Αντρέα, πάω να κάνω ό,τι μπορώ, ξέρω εγώ, πάω να πετάξω χαρταϊτό, άσε με. Θες χαλουμπά? Ας το γέλε! Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά ήμουν τόσο ήσυχος. Alright, you ready? Ready, let's do it! Ναι, 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 όλοι είμαστε έτοιμοι, ναι, άντε επιτέλους! Ωπα ρε παιδιά, ωπα, παιδιά, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Ψέματα λέω βρε, Παρασκευή και 13 βλέπω, από χιλιόμετρα το περιμένω να έρχεται το γυμνό. Yeah! Πάμε, woo, ναι! Και θα πεθάνουμε! Το είπα φωναχτά αυτό, ε. Πάτα play, πάτα play.
σκάσα στο διάλο αου και αου συνέχεια. Εντάξει, είπαμε, το καταλάβαμε, έχει ξεβαντώσει. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει κανένας να τον κάνει να το βουλώσει τον Μούφα Μπραντ Πιτ επιτέλους. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Μπορούσα να πατήσω και μιούτ, δεν χρειάζεται τέτοια βία. Ω, δηλαδή ο Τζέσον τελικά είναι ο Άρωου. You have failed this lake. Ωπα, ωπα ρε, τι κάνει ε! Θα το βγάλει έξω εδώ μπροστά μας. Α, το μασέτε έβγαλε παιδιά, οκ, okay, οκ. Okay. Τι οκ okay, δηλαδή. Και θυμάστε που σας έλεγαν οι γονείς σας, ή σας το λένε ακόμη δηλαδή, αν είστε μικροί, μην κάνεις βλακίες, θα το φας το κεφάλι σου. Ε, ορίστε τι εννοούν. Fatality. Jason wins. Γι' αυτό, παιδιά, προσοχή. Άμα έχετε ακούσει πως έχουν εξαφανιστεί καμιά εκατοσταριά άτομα σε μια συγκεκριμένη λίμνη, μην πάτε εκεί διακοπές, πηγαίνετε αλλού. Και είναι λογική, είναι, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας. Πρώτη σημείωση εδώ. Η συντηρητική υποτίθεται κοπελιά της ταινίας μας μόλις έχει πάει σε ένα παρατημένο σπίτι στη μέση του πουθενά με έναν άγνωστο μέσα στη νύχτα. Και δεύτερη σημείωση στα καπάκια. Μία ακόμη φορά που δύο teenagers βρήκαν στην τύχη αυτό που δεν μπόρεσαν να βρουν δύο veteran detectives. Όχι κάποιος, όχι κάποιος, σου παρακαλώ πολύ. Ο Jason έρχεται και φέρνει και δώρα. Ορίστε, γιατί φοβάστε ρε παιδιά, στο λίδι και το Halloween έφερε ο Jason. Απλά ο άνθρωπος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο το θέμα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ όμως είναι άλλη παιδιά. Γιατί αφήσατε πίσω την τσάντα? Μια δουλειά είχατε, μια τσάντα είχατε να πάρετε όλοι και όλοι, δύο άτομα είστε, δεν μπορούσαν να την πάρετε. Ότι και καλά τι, πάνω στον πανικό, την άφησαν πίσω. Στο διάολο τη μόνη τον Jason όταν τον είδαν. Αυτό παιδιά που παρακολουθούμε δεν είναι Παρασκευή και 13, αυτό είναι σεναριακή μαύρη Παρασκευή. Τέτοιες εκπτώσεις μόνο εκεί βρίσκεις. Πάμε παρακάτω τώρα. Οι πρωταγωνιστές μας γλιτώνουν λοιπόν και ο Jason πάει τα στολίδια στο ειδικά στολισμένο υπόγειό του. Γιατί φυσικά θα έχει υπόγειο. Ω! Η αδελφή του Πασχάλη! Είναι ζωντανή, όντως! Α, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Τώρα δικαιολογείται το Black Friday πριν. Clay. Έπρεπε με κάποιο τρόπο η Whitney Houston να μάθει ότι την ψάχνει ο μπρότης. Οκ. Okay. Τι, ανοίγει το GPS για να κάνει τι? Come on. Ρέσεις, είστε τρελοί. Τι τη βάλετε να κάνει την κοπέλα? Teenager είναι η κοπέλα, όχι φυλακόβια να ξέρει να ανοίγει λουκέτο με σύρμα. Πώς θα δικαιολογήσετε δηλαδή αυτό που ξέρει να κάνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προσπαθεί να κάνει? Έτσι, Ρούκου, χωρίς να έχετε σετάρει κάτι από πριν. Κάτι έστω και ηλίθιο, ξέρω εγώ, πείτε ότι δούλευε σε μαγαζί με λουκέτα. Δηλαδή, πού το βασικά? Όχι ρε παιδιά, την έπιασε. Πάει Whitney παιδιά, μέχρι εδώ ήταν, τα λέγα. Please don't hurt me. Jason, it's okay. Όχι, δεν τα λέγαμε, γιατί παιδιά αυτή είναι μια ακόμη πολύ ωραία ιδέα που έχει αυτή η ταινία. Η Whitney λοιπόν μοιάζει με τη μάνα του Jason όπως ακούσαμε στην αρχή της ταινίας και έχει πάνω της και το μενταγιόν που βρήκε μέσα στην παράγκα από την αρχή της ταινίας πάλι. Και γι' αυτό εκείνος δεν την σκοτώνει. Και τώρα είναι νομίζω η ώρα να πω την ταπεινή μου άποψη, παιδιά. Θεωρώ αυτή την ταινία, παρά τις σεναριακές τρύπες, καλύτερη της πρώτης. Βασικά και να το πω πιο σωστά, η πρώτη είναι καλύτερη σαν ταινία τρόμου, αυτή εδώ είναι πιο ψυχαγωγική, πιο διασκεδαστική και με πιο φρέσκες ιδέες παρά τον κορεσμό του franchise όταν βγήκε. Γιατί θέλω να αναλογιστείτε κιόλας πόσο δύσκολο έργο είχε αυτό το requel. Διότι το πρώτο Παρασκευή και 13 παιδιά, πρώτον τα έφερε όλα πρώτο και δεύτερον δουλεύει άψογα με την προϋπόθεση πως ο θεατής δεν ξέρει ποιος κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες. Εδώ λοιπόν αυτό δεν ισχύει, διότι γνωρίζουμε πως πίσω από όλα αυτά είναι ο Jason. Οι δημιουργοί λοιπόν εδώ για να το καταπολεμήσουν όλο αυτό έδωσαν κάτι φρέσκο στο franchise, έβαλαν έναν πρωταγωνιστή μέσα που δεν έχει πάει στο Crystal Lake για να μεθύσει και να χαμουρευτεί ρε παιδί μου, αλλά για να βρει την χαμένη του αδελφή. Αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν μπορεί και να γίνει πολύ πιο εύκολα συμπαθής στον θεατή, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας πιο
άξιος, πιο δυνατός αντίπαλος για τον Jason, αφού έχει ένα επιπλέον πολύ ισχυρό κίνητρο για να τον νικήσει. Αλλά παιδιά, μόνο η γενική ιδέα ήταν καλή, το πράγμα δυστυχώς χάθηκε στις λεπτομέρειες. Α, ναι, έχουμε και τον Σπύρο Σούλης στην ταινία, παιδιά, το είχα ξεχάσει. Επειδή έχω αρχίσει και βαριέμαι όμως, όπως λέει και ο ίδιος ο Σπύρος Σούλης, άλλαξέ το! Όπα, όχι, cut, παιδιά, πάμε παρακάτω, ρε! Θα μας κατεβάσει το βίντεο, ρε! Μην κάνετε κανένα στο και ξαναδείξετε σκηνές με σεξ. Όχι, Jason, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα, δεν το εννοούσα, συγγνώμη, ρε φίλε! Όχι, ρε Jason, άστο, άλλο το κερνάει, δεν φτύζει τίποτα το παλικάρι, κρίμα είναι, άστο! Τελικά, παιδιά, ένα κλισέ έσπασε με ένα άλλο κλισέ. Εννοώ ότι σκοτώθηκε πρώτο ο Ασιάτης. Όχι ρε παιδιά, τελειώνεται να πούμε. Προσπαθώ να σας σώσω και δεν μπορώ. Έσωστε ο κόλλος σας. Τις κοπελιές δηλαδή, σίγουρα. Ό,τι φαίνεται. Μπα, τη βρήκαμε την πόρτα. Γύρισες πίσω, πουλάκι μου, εσύ το βρήκες στον δρόμο. Άσε το τρέν τώρα, άστο. Εξερευνεί τον εσωτερικό κόσμο της φίλης. Ο Πασχάλης μετά πολλά κάνει μια κίνηση ματ, κυρίες και κύριοι. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και δηλώνει δολοφονία, παρακαλώ. Οπότε περιμένουμε να σκάσει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας στο σημείο. Προς το παρόν όμως, πρέπει να πεθάνει ο έγχρωμος της υπόθεσης, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, πρωτοπορήσαμε, σου λέει. Lawrence, what are you doing? My boy's still out there. I'm gonna go get him. No, look, man, don't go out there, please. Ναι, εννοείται ότι θα πάει έξω μόνος του να ψάξει το φίλο του, γιατί, παιδιά, είπαμε, η ταινία βαριέται απίστευτα τον ίδιο του τον εαυτό. Joey? Joey, you in here? Πού κακά, fuck, είπες, fuck, δεν θέλω να ακούω αυτό το λέξη. Όχι μόνο εγώ, ξέρετε για ποιος άλλος. Take that, motherfucker! Ω, ναι ρε παιδιά, πάμε μωρή ταινιάρα! Θα πρωτοπορήσεις! Λέτε παιδιά να την γλιτώσει ο Λόρενς! Που, δεν μπορώ και να μην το πω, ο φίλος έχει το πιο λευκό όνομα στην ιστορία του σινεμά, έτσι! Εντάξει, που τέτοια τύχη είπα, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ θα πω ένα θετικό τώρα εδώ πέρα για την ταινία, ναι. Έτσι γιατί μπορώ! Μπορεί να μην είναι εμφανές, αλλά αυτή η ταινία έχει πάρα πολλά CGI. Συγκεκριμένα, όλες οι σκηνές θανάτου που βλέπετε είναι ψηφιακά κατασκευασμένες και το ότι δεν είναι εμφανές αυτό είναι και το θετικό. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Συγκεκριμένα εδώ, σε αυτή τη σκηνή, δεν υπάρχει καν τσεκούρι ή κάτι άλλο που να χτυπάει την πλάτη του Lawrence. Το τσεκούρι έχει προσθεθεί μετά στο post production ψηφιακά. Άντε τώρα ένας από όλους τους άλλους του τζιτζιφιόγκους που είναι μέσα στο σπίτι να βγει έξω να σώσει τον A-Train. Τον Lawrence. Τσαραβίας. Lawrence. No, you can't go out there. We have to help him. No, we can't, okay? He's using your friend as bait. Ρε, βγείτε έξω. Πρέπει να το βοηθήσετε. Τι κάνετε? He wants us to go out there. Well, you don't know that. Α, μπράβο, μωρή Πέρκα. Πες τα, αυτό λέω κι εγώ. Ρε, παιδιά, θέλω να τον αντιπαθήσω και δει μια φίλη ταινία. Ρε, αφήστε με, ρε. Αφού θέλω. Μπράβο, ρε, Τρεντ. Πήγαινε εσύ να βοηθήσεις, άντε. Α, ούτε και αυτός θα πάει. Πάλι καλά. Πού να πας, ρε, αχώνευτε. Έτσι, μπράβο, αχ. Αχ, σιχά μπορεί στο διάλογο μη φωνάζεις. Περίμενε, τον Jason τον έχουμε. Σεξ. Αχ, μπράβο. Ποτίσω μια. Άντε να έρθει επιτέλους αυτή η αστυνομία να τελειώνουμε. Μπας και το βουλώσει αυτή η ξανθιά να ησυχάσουμε γιατί παιδιά μόνο να φωνάζει ξέρει. Ή από τρόμο ή από ειδονή όταν κάνει σεξ. Όχι, όχι, ρεξ, ρεξ είπα Jason, το σκυλί μου φώναζα, ρεξ. Παιδιά, εγώ δεν είπα τίποτα. Άκουσε κανείς σας τίποτα? Όχι, ευχαριστώ. Ω, ναι ρε παιδιά, ναι επιτέλους, έφτασε αστυνομία επιτέλους. Μπράβο. Ρε παιδιά, κάποιος λίγο πριν μίλησε για δολοφονία στο τηλέφωνο σε μια περιοχή που έχουν γίνει και έρευνες για εξαφανίσεις ατόμων και έστειλαν μόνο έναν αστυνομικό ολομόναχο για να πάει να δει τι συμβαίνει. Δηλαδή, για πόσο ηλίδους μας περνάτε επιτέλους? Λέις!
Α, παιδιά, μην τρέχετε, μην τρέχετε, δεν χρειάζεται, θα ανοίξει ο Τζέισον. Είναι και πιο κοντά. Εσείς έχετε χρόνο να πάτε, να πιείτε ένα νεράκι, να κάνετε σεξ. Ορίστε, ματάκι στην πόρτα είχατε, δεν είχατε, τώρα έχετε. Δύο, αληθινά. Και εντάξει, τώρα το παραδέχομαι, επειδή δεν είπα τη λέξη σεξ. Να σου πω κάτι, κάνω ό,τι νομίζεις, δεν με ενδιαφέρει άλλο. Α, που αγόρευε τους παιδιά βρήκε αμάξι. Λέτε να την γλιτώσει. Να πούμε εδώ, για ποιον δεν το έχει καταλάβει, ότι αυτός εδώ πέρα είναι το αφεντικό του ανώμαλου από την αρχή της ταινίας. This is Mr. Garrick's property. You're lucky that old mummy fart didn't come out here and put buckshots in your ass. Όχι, για να δείτε ότι η ταινία δεν είναι καμία τυχαία. Έλα, Trent! Καβάλα, να φύγεις, μπας και γλιτώσεις κανείς. Έλα. Ναι. Εντάξει, πλέον δεν μου φαίνεται περίεργο. Άσε που ήθελα να τον σκοτώσει κιόλας αυτόν. Να δούμε πάντως το θετικό εδώ πέρα. Πλέον ο Jason θα μένει σε σαλέ. He was headed this way. Come on. Α, αυτό είναι, παιδιά. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγεις από τον κακό που σε κυνηγάει? Μα και φυσικά να πας κατευθείαν στο σπίτι του. Τι λες τώρα, τι να τρέξεις να παραξεφύγεις μακριά και αυτά? Πας καλά, αυτά είναι παλαιομοδίτικα, ρε. Εδώ πρέπει το προβλούμε. Η κραυγή του Black Friday. Έτσι θα το ονομάσω αυτή, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι τους ταιριάζει με μου γάντι. Κάπως έπρεπε να γυρίσουν οι πρωταγωνιστές μας πίσω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα τους βάλουμε, λέει, να γυρνάνε πίσω. Έτσι απλά. Μήπως λέω εγώ να βάζαμε κάτι μέσα στη τσάντα. Ένα κινητό τηλέφωνο που θα το είχε ο Jason, οπότε γι' αυτό θα έπρεπε να γυρίσουν να το πάρουν. Μπας και μπορέσουν να ζητήσουν βοήθεια. Κάποιο όπλο που χού να υπήρχε μέσα. Ε, όχι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, οκ. Εσείς ξέρετε καλύτερα, οκ. Okay. Και να ξέρετε ότι αυτό τώρα που μόλις είπα εγώ, το σκέφτηκα μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα για να καταλάβετε το πόσο δεν τους νοιάζει. Εννοείται ότι ο Clay, ρε παιδιά, θα έβρισκε τη χαμένη του αδελφή. Τι τον περάσατε, ρε, για κανένα τυχαίο teenager που γλεντάει, πίνει και κάνει σεξ. Και γιατί ρε Θωμά, γιατί ρε αγόρι μου, καλά δεν τα είχαμε πάει μέχρι τώρα. Όχι! Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, ε! Τελικά η βόλτα με έναν ξένο σε μια καταραμένη λίμνη που χάνονται άτομα δεν κατέληξε καλά για τη μικρή και αθώα Τζίνα. Ποιος το περίμενε? Κρίμα. Όχι, για να μιλήσω ότι φταίω εγώ, έτσι. Γιατί σε είδα που πήγες να μου το ρίξεις. Σε είδα! Hide. Οι δύο εναπομείνατες πρωταγωνιστές μας, λοιπόν, πάνε να κρυφτούν στην αποθήκη που είχε σετάρει η ταινία μας στην αρχή της. Και γενικά, να το πούμε τώρα αυτό, αυτή η ταινία στο θέμα σετάρισμα τοποθεσίας τα κάνει τα περισσότερα σωστά. Δεν σε αφήνει με απορίες, ρε παιδί μου, για το που βρίσκονται οι πρωταγωνιστές της κάθε φορά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά που βρίσκονται, δεν έχεις απορίες. Τέτοιες, γιατί άλλ... Ρε παιδιά... Ποιος μαχαίρωσε ποιον τώρα, ανοίξτε κανένα φως να βλέπουμε. Τι σκοτάδια είναι αυτά? Ρε, ένα φως. Τι διάλογο οικονομία κάνετε, 19 εκατομμύρια μπάτζετ είχατε. Και δείτε τώρα εδώ, ναι, θα πούμε ένα θετικό, παιδιά, πόσο διαφορά κάνει μία μικρή λεπτομέρεια. Εδώ λοιπόν ο Jason προσπαθεί να βάλει το κεφάλι του Clay μέσα στο μηχάνημα που θρηματίζει τα ξύλα. Μία σκηνή που προφανώς από μόνη της φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι αυτό που πάει να γίνει εδώ πέρα είναι πολύ επικίνδυνο και θανατηφόρο για τον Clay. Όμως, τώρα που στο έχει σετάρει από πριν η ταινία, που σου έδειξε τι κάνει ακριβώς αυτό το μηχάνημα σε ένα ξύλο. Excuse me. Η αγωνία της σκηνής παίρνει πόντους προς τα πάνω. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι οι λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν τους καλούς από τους κακούς σκηνοθέτες. Και αυτή η ταινία είναι η επιτομή του καλή σκηνοθεσία, κακό σενάριο. Ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, τίμια σκηνοθεσία, κάκιστο σενάριο. Jason! Έλα, μωρέ, έλα. Πάρ' το. It's okay. You can stop now. Είπαμε, παιδιά, είναι τσιτ αυτή η ιδέα με την ομοιότητα της μητέρας με τη Whitney. Πραγματικά, σώζει ολόκληρη την ταινία. Και η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, ότι θέλω να πανηγυρίσω εδώ, αλλά
από τόσες φορές που έχει βασανιστεί, παύλα νικηθεί αυτός ο Τζέισον σε βουνά, λίμνες, δάση, πόλεις και ακόμη και στο διάστημα, έχω αρχίσει να τον λυπάμαι πλέον. Και δεν νομίζω πως αυτός ήταν ο σκοπός του franchise. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, δεν συμφωνείτε μαζί μου. Δεν τον λυπάστε και λίγο. Γιατί στην ουσία ο Τζέισον τι είναι? Ένα ορφανό, ένα αμίλητο γομαράκι. Αγοράκι. Που του λείπει η μανουλίτσα του. Jason! Say hi to mommy! Σιγά, σιγά μωρή μπαλότσα, εσύ σιγά. Δεν μπορούσες απλά να τον αφήσεις να το ρουφήξεις το μηχάνημα. Έπρεπε να πεις και το punchline. Ψώνιο, ψώνιο. Ναι, ναι, εντάξει, άσε τα κλάματα. Γλίτωσε μωρή αγώνευτη, μη μιλάς καθόλου. Δεν ξέρω παιδιά, συγγνώμη αλλά δεν την πάω τώρα. No happy ending, bitches. Ο Τζέισον ζει, ζει. Σιγά να μην πληγεί! Ζή! Ζή! Και παπαλά! Αυτό ήταν το Παρασκευή και 13 του 2009, κυρίες και κύριοι. Και το ερώτημα τώρα είναι, γιατί συνεχίζει ο κόσμος να πηγαίνει να βλέπει αυτές τις ταινίες? Μήπως πηγαίνει για να τρομάξει? Μήπως πηγαίνει για να γελάσει? Μήπως πάει για να φάει popcorn? Μήπως για να φάσω... για να τρομάξει? Το είπα. Πρέπει να το πω. Ιδού η απορία. Τέλος πάντων, εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία από το franchise Παρασκευή και 13? Γράψε μου στα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεάρες που έρχονται και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, να φυλάγεστε και να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.